Υπάρχουν πολιτισμοί που θαρείς το παρελθόν νικά πάντα το παρόν. Όπως υπάρχουν και πολιτισμοί που συμβαίνει το ανάποδο. Το μέλλον νικά πάντα το παρόν. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή το παρελθόν είναι το παρόν μας. Και το παρόν δεν υπάρχει ποτέ. Υπάρχουν σήμερα σημαντικοί αξιόλογοι νέοι συνθέτες. Υπάρχουν. Και γράφουν αξιόλογα και σημαντικά έργα. Ο Χαράλαμπος Γογιός είναι ένας από αυτούς. Και η Κοκκινοσκουφίτσα είναι ένα αξιόλογο έργο. Μαζί με τον Γιάννη Φίλια το παρουσίασαν και το παρουσιάζουμε τώρα και εμείς εδώ από την εκπομπή μας. Οι Όπερες των Ζητιάνων είναι μια ομάδα καλλιτεχνών που συστάθηκε για να δημιουργεί, να παρουσιάζει και να υποστηρίζει οπερατική μουσική, προωθώντας πρωτότυπα έργα. Εντάσσονται σε μια συνολική έκφραση μουσικής, κίνησης και λυρικού λόγου, όπως ακριβώς την ορίζει και η όπερα. Γιατί πάντα πρέπει να ξεκινάω εγώ? Α, εσύ κάθεσαι πρώτος στο μακιγιάζ. Καλά. Είναι κάποιες όπερες και κάποιοι ζητιάνοι. Είναι κάποια έργα και είναι κάποιοι άνθρωποι. Κρύβονται κάποια νέα παιδιά πίσω από τις όπερες των ζητιάνων και κάποια έργα τους. Η σοπράνο των ονείρων! Και θα μέτρεπε όλα με τα σχέδια, απαιτώντας να παίξει το ρόλο της στο παραμύθι που κανένας άντρας δεν μπορεί να μιλήσει. Οι Όπερες των Ζητιάνων είμαστε μία εταιρεία νέων καλλιτεχνών που ασχολούνται με την όπερα, που σκοπό έχει να ανεβάζει έργα του ρεπερτορίου, του κλασικού ρεπερτορίου και νέα μουσικοθεατρικά έργα σε χώρους κάπως ασυνήθιστους, σε χώρους λίγο διαφορετικούς των συνηθισμένων. Νομίζουμε ότι εναλλακτικοί χώροι, όπως αυτός που μας φιλοξενεί εδώ, το υπόστεγο στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, ενδεχομένως να έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για κάποια έργα. Το πείραμα δεν μπορείς να το εκφράσεις με λόγια. Αν θέλεις, ρισκάρεις να πέσεις πολύ έξω. Το πείραμα απλά το κάνεις. Ξέρεις αν πέτυχε ή όχι στο τέλος. Στην πραγματικότητα, κανείς μας δεν ξέρει πώς γεννιέται ένα έργο. Η πρώτη του ιδέα είναι συνήθως αρκετά αφηρημένη. Μπορεί να είναι μια εικόνα, μπορεί να είναι μια εντελώς αφηρημένη ιδέα, μπορεί να είναι κάποιος ήχος, μπορεί να είναι κάποια σχέση όγκων. Δεν έχουμε θεσπίσει ούτε φόρμες, ούτε κανόνες, ούτε τρόπο συγκεκριμένο εργασίας και αποτελέσματα που περιμένουμε. Αν άκουγα το συνεργάτη μου να λέει αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση, θα ανατρίχιαζα ολόκληρος. Οι φόρμες προκύπτουν από το αποτέλεσμα. Το μοναδικό πράγμα που απασχολεί είναι η έβρεση της φόρμας. Πολλά αποτελέσματα. Η Κοκκινοσκουφίτσα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, γεννήθηκε από 3-4 εντελώς ετερόκλητα πράγματα. Γεννήθηκε από την επιθυμία μου να γράψω μια όπερα στην οποία να τραγουδάει η όμορφη συμμαθήτρια του απέναντι Θρανίου, που ήταν κάτι το οποίο σκεφτόμουν από το γυμνάσιο ήδη. Γεννήθηκε από την επιθυμία να κάνουμε μια μικρή όπερα η οποία να παίζεται πολύ εύκολα, η οποία να ανεβαίνει εύκολα, να μπορούμε να την ανεβάσουμε με φίλους μας μουσικούς, με μικρό προϋπολογισμό, πέρα δηλαδή από όλες τις δυσκολίες της παραδοσιακής οπερατικής παραγωγής. Γεννήθηκε από την επιθυμία να κάνουμε ένα έργο στο οποίο ένα πρώτο μέρος βασισμένο σε μια τονικότητα θα σχετιζόταν με ένα δεύτερο μέρος σε μια άλλη αντιθετική τονικότητα, δηλαδή από κάποιες σχέσεις καθαρά όγκων και ήχων. Και γεννήθηκε και από το γεγονός ότι μια μέρα που καθόμασταν στο σαλόνι του σπιτιού μου, ο αδελφός μου που ήταν τότε 9 χρονών μου είπε το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας ανάποδα. Το πρότυπο για τον Λύκο, σαν χαρακτήρα, ήταν ο Χαράλαμπος. Θεέ και κύριε. Να γιατί πρέπει να σκοτώνει κανείς τους συνεργάτες του αμέσως μετά τη δουλειά. Το πρότυπο για τον κυνηγό ήμουνα εγώ. Και το πρότυπο για την Κοκκινοσκουφίτσα ήταν οι γυναίκες. Αχ, Κοκκινοσκουφίτσα, να μπαινες μια μέρα και στο δικό μου παραμύθι. Ένα γκριζοκόκκινο ντουέτο με φωνές θεϊκές.
Γιάννης κάνω πολλά δεν πράγματα. Είναι ζητιάνος. Κάνω το ζητιάνο. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στο κλασικό τραγούδι με την πεποίθηση να ασχοληθώ μόνο με αυτό. Αλλά τελικά ο Χαράλαμπος ο γογιός μου ζήτησε να γράψω ένα λιμπρέτο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί μου το ζήτησε. Δηλαδή τι είδε, τι πίστεψε ότι θα μπορούσα να του δώσω σε κείμενο και μου το ζήτησε. Παρ' όλα αυτά, περισσότερο για πλάκα, εγώ ξεκίνησα να το γράφω και τελικά στις όπερες των Ζητιάνων κατέληξα, σε εισαγωγικά, να είμαι ο λιμπρετίστας. Και ουσιαστικά η κοκκινοσκουφίτσα αυτή μπαίνοντας στο δάσος ψάχνει να βρει τον εαυτό της και τον σύντροφο των ονείρων της. Και ο λύκος δεν είναι παρά ένα εμπόδιο σε αυτή την αναζήτηση. Στην κοκκινοσκουφίτσα ο τενόρος και ο βαρύτονος παίζουν τα αρχέτυπα του τενόρου και του βαρύτονου, όπως αυτά τα έχουμε μάθει από την ιταλική κυρίως όπερα του 19ου αιώνα, που είναι και αυτή με την οποία σε μεγάλο βαθμό μεγαλώσαμε ο Γιάννης και εγώ. Τι συμβαίνει εκεί? Όπως σε κάποια western, βλέπουμε πολύ συχνά τους καλούς με άσπρα καπέλα και τους κακούς με μαύρα καπέλα. Υπάρχουν κάποιοι προκαθορισμένοι κώδικες, δηλαδή, με τους οποίους το κοινό προσανατολίζεται για να παρακολουθήσει την υπόθεση. Έτσι συμβαίνει και στην όπερα. Ο τενόρος στην περίπτωσή μας είναι ο ερωτικά επιτυχημένος και ο επιτυχημένος στη ζωή. Ο βαρύτονος, αντιθέτως, είναι αυτός που θα ήθελε να είναι επιτυχημένος. Κάποιες όμως εγγενείς του αδυναμίες δεν του επιτρέπουν να φτάσει σε αυτό το στόχο. Η σχέση τους καθορίζεται περισσότερο από το πώς στέκονται απέναντι στη σοπράνο, που στην περίπτωση της όπερας μας είναι η κοκκινοσκουπίτσα. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι. Η ηρωίδα μας απέρριψε τον επίδοξο εραστή της ψυχήτε και σώμα. Το έργο μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να φύγετε. Καλή νύχτα. Ο κόσμος δεν φοβάται την όπερα. Ο κόσμος θεωρεί ξεπερασμένο κάθε τι που εκφράζεται με ξεπερασμένο τρόπο.